Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες. Σήμερα είναι Τετάρτη, 4 Γενάρη 2023. Πώς μπορεί να είναι καλή ημέρα όταν ξυπνάς το πρωί, ανοίγεις αυτό το ρημάδι το Facebook, έτσι με το κινητό να χαλβαδιάσεις λίγο, να δεις ένα ωραίο πρόσωπο, να περάσει λίγο η ώρα, να διαβάσεις κανένα μήνυμα από κανένα φίλο στο Messenger, καμία φίλη, και αυτό που ανοίγεις και βλέπεις είναι ότι έφυγε εντελώς απροσδόκητα από τη ζωή ο Τάσος Μαυρουδής. Και λέμε απροσδόκητα γιατί δεν είχε τίποτα ο άνθρωπος, δεν είχε πρόβλημα υγείας. Ήταν 77 ετών ο μεγάλος συνθέτης και πριν από λίγες μέρες τον είχα δει στην τηλεόραση. Ήταν μια χαρά, πραγματικά μια χαρά. Έκανε κάποιες δουλειές εκεί στο σπίτι του στη μακρινή της Απηλίου, Κουκουράβα λέγεται η περιοχή, και κάπου έβαλε λέει ένα ξύλο, κάπου έχασε την ισορροπία του, έπεσε σε κενό από ύψος 3 μέτρων, χτύπησε στο κεφάλι και έχασε ακαριέα τη ζωή του. 77 χρονών ο Νότης Μαυρουδής, και άφησε πίσω του ένα πολύ μεγάλο κομμάτι ιστορίας μέσα από τη μουσική του. Να ξεκινήσουμε έτσι, να πάρουμε μια πρώτη ανάσα ακούγοντας το πρωινό τσιγάρο. Ακούστε την ιστορία πίσω από αυτό το τραγούδι, δεν την ξέρει πολλής κόσμος και έχει μεγάλο ενδιαφέρον και ουσία, έτσι. Το τραγούδι αυτό το έχει γράψει ο Άλκης Αλκαίος, ήταν αφιερωμένο στο Μάνο Λοΐζο και ήθελε να το δώσει, αλλά βέβαια αρρώστησε ο Μάνος Λοΐζος και έφυγε για τη Μόσχα, όπου και πέρασε δυστυχώς όλη αυτή την ταλαιπωρία με την υγεία του. Βρήκε τρόπο να του το παραδώσει ο Αλκαίος του Μάνου Λοΐζου στην Μόσχα, το διάβασε, του άρεσε και λέει θα το μελοποιήσω, θα το φτιάξω και θα το ετοιμάσω όταν με το καλό γυρίσω από εδώ. Δεν γύρισε ποτέ δυστυχώς, στις 17 του Σεπτέμβρη του 1982 πέθανε και ο Αλκαίος το κράτησε, δεν το έδωσε σε κανέναν άλλον και απλά το συμπεριέλαβε στην ποιητική του συλλογή Εμπάργου. Εκεί λοιπόν, διαβάζοντας την ποιητική συλλογή, ο Νότης Μαυρούδης το είδε, το μελοποίησε ερήμην του Αλκαίου και το έφτιαξε ζητώντας από τον Αλκαίο στην πορεία να το συμπεριλάβει στο δίσκο του «Στην όχθη της καρδιάς μου». Ο Αλκαίος ευγενικότατα του αρνήθηκε και του είπε ότι αυτό το τραγούδι είναι συγκεκριμένο και το έχω γράψει εγώ για τον Μάνο Λοΐζο. Και ο Μάνος Λοΐζος δεν υπάρχει πλέον, δεν θα ήθελε να το πει κανένας άλλος. Μεσολάβησε ο Θάνος Μικρούτσικος και τον μετέπισε. Έτσι έδωσε τελικά ο Αλκαίος την άδεια και τη συνέχεια τη γνωρίζουμε και την ακούσαμε όλοι. Κάτι που επίσης πολλοί κόσμος δεν γνωρίζει είναι ότι ο Νότης Μαυρουδής μέχρι 2 ετών ήταν στις φυλακές, μεγάλωσε στις φυλακές, η μητέρα του ήταν πολιτική κρατούμενος. Με τα γεγονότα της, τα Δεκεμβριανά κλπ. Είχε συλληφθεί και είχε οδηγηθεί στις φυλακές Αβέροφ, όπου και είχε τον μικρό της Νότη μέχρι 2 ετών. Γέννησε στο σπίτι της, συνοδεία της αστυνομίας, και αμέσως μετά μεταφέρθηκε μαζί με το παιδί στις φυλακές. Είχε και άλλα αδέρφια ο Νότης Μαυρουδής, άλλα 3 παιδιά, τα οποία έμειναν με τον πατέρα και με τη θεία. Απίστευτες ιστορίες, έτσι. Απίστευτες ιστορίες και απίστευτος και ο τρόπος με τον οποίο έφυγε από κοντά μας ο μεγάλος αυτός συνθέτης. Λοιπόν, πάμε να δούμε την ταυτότητα της ημέρας σήμερα. Τετάρτη 4 του Γενάρη, είναι Παγκόσμια ημέρα Μπράιγ. Θα δείτε ακριβώς πιο κάτω τι είναι. 1884 ιδρύεται σαν σήμερα στο Λονδίνο η Φαβιανή Εταιρεία, Fabian Society. Πρόκειται για ένα βρετανικό κίνημα διανοουμένων με σοσιαλιστικές αποχρώσεις, το οποίο και θα ανοίξει το δρόμο για τη δημιουργία του Εργατικού Κόμματος. Το 1885 έχουμε το επεισόδιο Νίκολσον, όργανο της τάξης, χειροδική εναντίον του Βρετανού επιτετραμένου στην Αθήνα Άρθουρ Νίκολσον, και προκαλεί σοβαρότατο διπλωματικό επεισόδιο. Το 1887 ο Παναγής Βαλιάνος προσφέρει το ποσό των 2,5 εκατομμυρίων δραχμών για την ανέγερση της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Το 1930 αρχίζει τη λειτουργία της η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδας με πρώτο διοικητή τον δικηγόρο και πολιτικό Κωνσταντίνο Γόντικα. Τον Ιούλιο του 2012 το λεγόμενο υγιές κομμάτι της θα απορροφηθεί από την Τράπεζα Πειραιώς. Αυτά τα υγιή και μη υγιή κομμάτια τότε, ρε παιδιά, που γινόντουσαν όλες αυτές οι αλλαξοτέτοιες, μας είχαν μπερδέψει πολύ εμάς τους επενδυτές, εισαγωγικά έτσι. Τη λέω τη λέξη για να γελάμε. 1960 σκοτώνεται σε τροχαίο δυστύχημα ο Γάλλος συγγραφέας Αλμπέρ Καμί. «Στο ποδόσφαιρο χρωστάω όσα ξέρω για ηθική και καθήκον», έγραφε το 1957, χρονιά που τιμήθηκε με τον Νόμπελ Λογοτεχνίας. Στα νεανικά του χρόνια στο Αλγέρι ασχολήθηκε ενεργά με το ποδόσφαιρο, έπαιζε τερματοφύλακας, το οποίο σταμάτησε αναγκαστικά γιατί
αρρώστησε. Εκείνη την εποχή ήταν πάρα πολύ δύσκολη η ιστορία. Είχε φυματίωση και μόλις κατάφερε να την ξεπεράσει και να ζήσει. Το 1967, σαν σήμερα, οι Doors κυκλοφορούν το πρώτο άλμπουμ τους που φέρει το όνομά τους. Περιέχει μεγάλες επιτυχίες όπως Break On Through, To The Other Side, Alabama Song, Light My Fire και The End. Σαν σήμερα το 1809 γεννιέται ο Louis Braille, Γάλλος εκπαιδευτικός, ο οποίος τελειοποίησε το σύστημα γραφής των τυφλών, το λεγόμενο σύστημα Braille. Το 1960 γεννιέται ο Michael Stipe, Αμερικανός τραγουδιστής και συνθέτης, η ψυχή των R.E.M. Το 1901, σαν σήμερα, πεθαίνει ο Νικόλαος Γίζης, Έλληνας ζωγράφος, ο οποίος ανήκε στη λεγόμενη σχολή του Μονάχου. Το 1965 πεθαίνει ο T.S. Eliot, Αμερικανός ποιητής και δοκιμογράφος, βραβεύτηκε με Νόμπελ λογοτεχνίας το 1948, ανάμεσα στα πλούσια και πολλά και φανταστικά έργα του, η έρημη χώρα. Το 2011 φεύγει από τη ζωή ο Μοχάμεντ Μπουαζιζή, Τινήσιος Μικροπολιτής, ο θάνατος του οποίου και προκάλεσε τη λεγόμενη Τινησιακή Επανάσταση και κατ' επέκταση την Αραβική Άνοιξη. Αυτά για σήμερα, με την ταυτότητα της ημέρας. Μιας και μιλάμε για το σήμερα, έγινε μια φοβερή και τρομερή κινηματογραφική, θα τη δείτε σε σύριαλ στο Netflix, είμαι σίγουρος, απόδραση από τις μεξικανικές φυλακές, ενός αρχηγού συμμορίας, ο οποίος συνδεόταν με το καρτόλ. Το καρτέλ Σιναλόα του El Chapo, έτσι. Την ξέρετε, έχετε δει όλοι Netflix, ξέρετε ποιος είναι ο El Chapo, μην σας εξηγήσω εγώ τώρα. Έγινε στις φυλακές Σουιδάδ, Χουάρες, μια εξέγερση, απέδρασαν περίπου 30 άτομα και αυτό είχε και επίθεση ομάδας ενόπλων. Μέσα σε όλα ψάχνουν να δουν τι ρόλο έπαιξε και ο πρώην διευθυντής των φυλακών, ο Αλεχάνδρο Αλβαράδο, στην απόδραση αυτή. Τους ψάχνουν πάντως, είναι έξω όλοι. Και ο επικεφαλής της συμμορίας του καρτέλ Σιναλόα, ο Ερνέστο Αλφρέδο Πινιόν Ντελακρούζ, γνωστός και ως El Neto, είναι πλέον ο πιο διάσημος επικηρυγμένος καταζητούμενος στο Μεξικό. Κοντά στο El Paso, στο Τέξας είναι αυτό, τώρα έχουν περάσει τα αμερικάνικα σύνορα, δεν τα έχουν περάσει, κρύβονται στο Μεξικό, ποιος ξέρει. Πάντως είναι ωραία ιστορία, θα τη δείτε σίγουρα στις κινηματογραφικές ή στις τηλεοπτικές σας αίθουσες. Απίστευτη είδηση μας έρχεται από την Ελβετία. Απίθανη πραγματικά, έτσι. Περνάγανε λοιπόν τα πολωνικά σύνορα. Προχωρήσανε ένα αυτοκίνητο τώρα, έτσι. Ένα αυτοκίνητο επταθέσιο. Προχωράει, περνάει τα πολωνικά σύνορα, φτάνει στη Γερμανία και πάει να περάσει από τη Γερμανία στην Ελβετία. Και εκεί του σταματάνε οι τελωνιακοί. Βλέπουν ότι ήταν υπεράριθμο το αυτοκίνητο σε ό,τι αφορά τα μέλη που ταξίδευαν. Στο επταθέσιο λοιπόν αυτοκίνητο, οι συνοριοφύλακες Ελβετίας, όταν άνοιξαν την πόρτα και ζήτησαν από τους επιβάτες να βγουν, δεν βγήκαν 7 άτομα. Πόσοι λέτε να βγήκανε, παιδιά? Πόσοι ήταν σε αυτοκίνητο αυτό το επταθέσιο? 23 άνθρωποι είχαν χωρέσει και πήγαν να περάσουν τα σύνορα κανονικά σαν να μην τρέχει τίποτα, μεταξύ τους 9 ενήλικοι, τα υπόλοιπα βέβαια 14 ήταν παιδιά, πήγαιναν στη Βέρνη. Λέει, παιδιά, δεν χωράγαμε πουθενά αλλού, προσπαθήσαμε να πούμε εδώ πέρα, τι μας σταματήσατε τώρα? Τελικά τους άφησαν οι συνοριοφύλακες, τους έκοψαν κλίση, πιστεύω, έτσι, δεν νομίζω να τους άφησαν έτσι, αλλά αυτός σε αταλά Αλάμπρα, λέει, αλάμπρα, κατάμπρα, και από εκεί που ήταν για 7 άτομα βγήκαν 23. Τελικά πήγανε, χωριστήκαν σε άλλα αυτοκίνητα και προχώρησαν στο τελικό τους στόχο που ήταν η Βέρνη. Λοιπόν, σήμερα το πρόσωπο της ημέρας είναι ο ηθοποιός, σκηνοθέτης και μουσικός Τάσος Σωτηράκης, τον οποίο θα τον έχουμε σε πολύ λίγο κοντά μας για να συζητήσουμε για το Ρίσκο, μια θεατρική παράσταση η οποία βρίσκεται ήδη στη σκηνή, θα μας εξηγήσει, θα μας μιλήσει για την θεατρική παράσταση που συνεχίζεται εδώ και χρόνια και πάει πάρα πολύ καλά, είναι πραγματικά εντυπωσιακή, την έχω δει και εγώ και σας την συνιστώ. Άρης, έχει να κάνει με τη ζωή του Άρη Βελουχιώτη. Θα μιλήσουμε για όλα αυτά με λεπτομέρειες σε πολύ λίγο, αλλά λέω να προϋπαντήσουμε τον Τάσο με το τραγούδι της ταινίας, του θεατρικού έργου, συγγνώμη, Ρίσκο, και αμέσως μετά θα είναι κοντά μας. Τάσο Σωτηράκης, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα και καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο. Τάσο, καλημέρα. Καλημέρα. Δεν τον ακούω εγώ τον Τάσο, πρέπει να κάνουμε τα μαγικά. Καλημέρα. Τι έχουμε? Κάπου χαθήκαμε. Τάσο, μ' ακούς? Ναι, εγώ ακούω πολύ καλά.
Λοιπόν, φοβερό και τρομερό συνέβη. Τάσο, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Να ακούτε. Σε ακούω, Τάσο, μου είχε βγει το βίσμα. Καμιά φορά γίνονται κάτι αμαγικά, ρε παιδί μου. Την ώρα που το θέλεις. Δεν πειράζει. Και μίλαγα στο κενό εγώ και λέω, Τάσο, μ' άκουγες εσύ, εγώ στο βίσμα. Λοιπόν, όλα καλά. Καλή χρονιά με υγεία σε όλο τον κόσμο. Ακριβώς αυτό. Λοιπόν, συζητάγαμε εδώ, έκανα και ένα πρόλογο για το ρίσκο, αλλά βέβαια εσύ θα μας πεις κατά πόσο είναι ρίσκο και για σένα, αλλά και για τον κόσμο να πάει να δει μια ταινία η οποία είναι, μια ταινία, πάλι τη λέω ταινία ρε παιδί μου, τι έχω πάθει, μια θεατρική παράσταση η οποία εξελίσσεται στην περιοχή των Εξαρχείων, έχει έτσι ένα διαφορετικό στίγμα. Θα ήθελα να μας πεις 5 πράγματα παραπάνω. Το ρίσκο, ναι, το πήραμε όλοι μαζί το ρίσκο, η αλήθεια είναι, γιατί και για μένα είναι η πρώτη σκηνοθετική δουλειά, την οποία τη φοβόμουν, οφείλω να ομολογήσω, γιατί δεν το έχω ξανακάνει και δεν δηλώνω και σκηνοθέτης. Μ' είχε προσεγγίσει η Δήμητρα Παπαδήμα που έχει γράψει το έργο από πέρσι τον Μάρτιο. Τέλος πάντων, η συγκυρία ήρθε τώρα. Τώρα δημιουργήθηκαν οι συνθήκες έτσι ώστε να μπορέσει να ανέβει αυτή η παράσταση και να είμαι και εγώ πιο σίγουρος για τον εαυτό μου, έτσι ώστε να μπω σε αυτή τη διαδικασία, να πάρω το ρίσκο, όπως λέει και η παράσταση, όπως λέει και το έργο μας, και να το σκηνοθετήσω. Η αλήθεια είναι ότι με ιντρίγκαρε πάρα πολύ το γεγονός ότι είναι ένα πάρα πολύ σύγχρονο έργο, ένα έργο που μιλάει για αυτό που ζούμε σήμερα, τώρα. Και όταν το πρωτοδιάβασα, λέω, αυτό πρέπει να το τοποθετήσουμε στην πλατεία Εξαρχείων, στον ομφαλό, όπως λέω εγώ, της Αθήνας, εκεί πέρα που εδώ και χρόνια συμβαίνουν πάρα πολλά πράγματα, και ευχάριστα και δυσάρεστα. Είναι ένας χώρος, η πλατεία των Εξαρχείων, που μαζεύει, συγκεντρώνει όλη την Αθήνα, από τους πνευματικούς ανθρώπους μέχρι και τα πιο περίεργα στοιχεία. Οπότε δεν υπήρχε καλύτερος χώρος για να τοποθετήσουμε την παράστασή μας και να μιλήσουμε για αυτό που συμβαίνει στην κοινωνία μας σήμερα. Είναι δύο οι πρωταγωνιστές, ο Άλεξ και η Μάνια, μέσα από τα πρόσωπά τους εξελίσσεται όλη η ιστορία, έτσι. Ακριβώς, ναι. Είναι δύο νέα παιδιά, δύο τριαντάριδες, που μοιράζονται συζητώντας τις ανησυχίες τους. Ο ένας εντελώς ασυμβίβαστος, αλλά όχι με αμπειλοφιλοσοφίες, ένας άνθρωπος μελετημένος, διαβασμένος, με πολύ συγκεκριμένη θέση πάνω στη ζωή, και η Μάνια, η οποία έχει κάνει μια αλλαγή σελίδα στη ζωή της. Έχει δεχθεί όλο αυτό το καλούπομα, το συμβιβασμό, προσπαθώντας να χτίσει μια καινούργια ζωή. Είναι έγκυος, προσπαθεί να δει πώς μπορεί να μεγαλώσει το παιδί της όταν με το καλό γεννηθεί σε αυτή την κοινωνία, και υπάρχει μεγάλη σύγκρουση ανάμεσά τους. Η αλήθεια, πόσο μπορούμε να δεχτούμε την αλήθεια, πόσο εύκολο είναι να συμβιβαστούμε αφήνοντας την αλήθεια απ' έξω, και πόσο δύσκολο ή εύκολο για τον καθένα, προσπαθώντας να κάνει δηλαδή την προσωπική του επανάσταση, να πάρει το ρίσκο, να σπάσει αυτά τα καλούπια και να ζήσει ελεύθερος, όσο μπορούμε να πούμε εντός εισαγωγικών, ελεύθερος στην κοινωνία μας. Καταφέρνει αυτό το... Δεν είναι ζευγάρι ο Άλεξ με τη Μάνια, έτσι? Απλά είναι ζευγάρι ο Άλεξ με τη Μάνια? Όχι, δεν γνωρίζονται. Είναι δύο άγνωστοι που συναντιούνται στην πλατεία των Εξαρχείων. Μάλιστα. Συναντιούνται πουθενά και στο κομμάτι το ιδεολογικό τους? Δηλαδή, καταφέρουν να φέρουν τις διαφορές που έχουν σαν άνθρωποι σε αυτούς τους διαφορετικούς κόσμους, όπως περιγράφεται, να τα φέρουν έστω και στρογγυλοποιημένα κοντά ο ένας στον άλλον? Όχι, δυστυχώς όχι. Δυστυχώς όχι. Είναι δύο παράλληλοι κόσμοι. Δυστυχώς όχι. Λοιπόν, το ρίσκο έκανε πρεμιέρα την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου στο θέατρο Όλβιο. Επαναλαμβάνουμε, είναι σε σκηνοθεσία δική σου, Τάσο, και θα μου πεις και έχει ενδιαφέρον, δηλαδή, τώρα από το να είσαι ο πρωταγωνιστής της ιστορίας, έτσι, ή να είσαι σε μια μουσική σκηνή, δηλαδή πράγματα τα οποία γνωρίζεις και έχεις κάνει στο πέρασμα, στο διάβα της καριέρας σου, τώρα μπαίνεις σε κάτι τελείως διαφορετικό. Το κείμενο είναι της Δήμητρας Παπαδήμα, όπως είπες. Στα κουστούμια επιμελείται η Αλεξάνδρα Στεφανίδου. Και οι πρωταγωνιστές είναι ο Άλεξ, ο Γιώργος Καφετζόπουλος και η Μάνια, η Νάντια Καφετζή. Για πες μας τώρα για τη σκηνοθεσία. Πόσο εύκολο είναι τώρα για σένα ή δύσκολο να μπεις σε αυτόν τον ρόλο, τον οποίο τον έχεις συνηθίσει από κάποιον άλλον προς εσένα? Δεν ξέρω τώρα αν είναι εύκολο ή δύσκολο. Απλώς μπήκα στη διαδικασία να το προσεγγίσω σαν να ήμουν εγώ πάνω στη σκηνή.
Δηλαδή σκεφτόμουν ότι ήμουν εγώ στη σκηνή μαζί με τα παιδιά και πώς θα ήθελα εμένα να μου φερθεί ένας σκηνοθέτης. Οπότε αυτό που έκανα ήταν να κάνω τα παιδιά να νιώσουν όμορφα, να μπορούν να αυτοσχεδιάσουν, να δουλέψουν, να δημιουργήσουν. Ήμασταν όλοι πάρα πολύ ανοιχτοί σε νέες προτάσεις, σε νέες ιδέες. Κάθε φορά δηλαδή πρόβα με την πρόβα γεννιόντουσαν καινούργια πράγματα. Και το βέβαια εντάξει, υπήρχε ένας κοινός στόχος, που πάντα πρέπει να υπάρχει ένας στόχος. Υπήρχε ένα όραμα για το πώς θέλουμε να ανέβει η παράσταση και τι είναι αυτό το οποίο θέλουμε να επικοινωνήσουμε με τον κόσμο. Και έτσι δουλέψαμε. Ήτανε, δηλαδή, ήταν στο σχολείο. Ναι. Για μένα όλο αυτό. Είναι στιγμές. Δεν είμαι σκηνοθέτης. Πάλι δηλαδή από τη μεριά του ηθοποιού το προσπάθησα να το προσεγγίσω. Απλώς ενός ηθοποιού ο οποίος κάθεται από κάτω. Ναι, ναι. Και όχι πάντα στη σκηνή. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Δηλαδή μέσα από τη θέση του σκηνοθέτη ή τέλος πάντων του ηθοποιού ο οποίος κάθεται από κάτω. Είναι κάποια στιγμή στο έργο που υπάρχει μια ένταση, χύψη που σου δημιουργεί την αίσθηση και την ανάγκη να ανέβεις και εσύ στη σκηνή εκείνη την ώρα. Όχι, τώρα θα ήθελα να ήμουν κι εγώ εδώ, αυτό, να πω κι εγώ ή όχι. Πολλές φορές. Από την αρχή των προβών μέχρι και τώρα που πάω και βλέπω τις παραστάσεις, πολλές φορές θα ήθελα να ανέβω και εγώ επάνω μαζί με τα παιδιά. Είναι πολύ όμορφο αυτό το συνέστημα όταν γεννιέται. Δηλαδή να θέλεις και εσύ να ανέβεις πάνω στη σκηνή, να επικοινωνήσεις από σκηνή μαζί με τα παιδιά και όχι από κάτω, σαν θεατής. Ναι. Ωραία. Η παράσταση, το ρίσκο, μέχρι πότε θα βρίσκεται στην θεατρική αίθουσα του Όλβιο? Θα παίζεται, θα συνεχίζει να παίζεται, δεν σταματάει προς το παρόν καθόλου. Ωραία. Έχουμε κάποιες μέρες να πούμε πότε είναι οι μέρες που... Είμαστε κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 9 στο θέατρο Όλβιο. Το θέατρο Όλβιο, το οποίο βρίσκεται σε ποια περιοχή? Είναι στο Κεραμικό. Στο Κεραμικό, έτσι. Φαλεσίας και Ιεράωρο. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα άλλα. Είναι ακόμα σε εξέλιξη και η παράσταση για τον Άρη, έτσι, δεν έχει σταματήσει από ό,τι είδα. Ο Άρης τώρα κάνει πάλι μια καινούργια αρχή. Ξεκινήσαμε με την Πάτρα, το χρόνο που μας πέρασε. Πήγε πάρα πολύ καλά εκεί, έτσι. Ναι, πήγε πολύ καλά και έχουμε κλείσει άλλες τρεις παραστάσεις. Θα ξαναείμαστε κάτω, 13, 14, 15 Ιανουαρίου στο Θέατρο Γραμμές Τέχνης. Αυτό που ζήσαμε ήταν εκπληκτικό από τους φίλους μας στην Πάτρα και το πόσο ζητάνε την παράσταση, οπότε ήταν μονόδρομος και μεγάλη χαρά δική μας το να ξανακατεύουμε τόσο άμεσα. Υπάρχει η σκέψη να συνεχίσει με αυτή τη μορφή παράσταση, δηλαδή με περιοδίες ανά την Ελλάδα, ή θα στηθεί κάτι όπως ήταν εδώ στην περιοχή του Ρέντι που έπαιζε κάποια χρόνια? Ακόμα δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Τώρα περίμενα να τελειώσουν, να περάσουν και οι γιορτές και σιγά σιγά να δω. Δηλαδή αν θα συνεχίσει με αυτή τη λογική να κάνει παραστάσεις εκτός Αθηνών, γιατί είναι πολλές οι πόλεις οι οποίες και που έχουμε παίξει και μας ξαναζητάνε. Αλλά και πόλεις που δεν έχει πάει ποτέ ο Άρης. Οπότε το περιμένω και εγώ πώς και πώς να δω, δηλαδή ποια γραμμή θα ακολουθήσω. Αλλά βέβαια εντάξει, πάντα παίζει και το γεγονός ότι θέλουμε να ξαναπαίξουμε στην Αθήνα. Όπω τι είπες τώρα, πόλεις που δεν έχει πάει ποτέ ο Άρης, και εμένα στο μυαλό μου ήρθε ο Άρης σε περιοχές που δρούσε έτσι στον αγώνα του. Και λέω, μόνο και κάτι πιο κοντινό θα υπάρχει σε εκείνες τις περιοχές. Και θα αναζητούν οι άνθρωποι την ιστορία, αυτή τη μεγάλη ιστορία. Λοιπόν, πάμε με τον Κωνσταντή Πιστιώλη να μας ερμηνεύσει το τραγούδι «Ο Άρης κάνει πόλεμο» και επανερχόμαστε για να συζητήσουμε, γιατί είναι μια θεατρική παράσταση η οποία έχει ανέβει χρόνια, έχει αρχίσει και δίνει το δικό της στίγμα και νομίζω ότι το να επιμένει ο κόσμος να μαθαίνει και να πληροφορείται και να θέλει με τόση όρεξη να την δει σημαίνει πάρα πολλά. Είναι η εκπομπή «Ώρα Ελλάδα», στο μικρόφωνο Νικόλας Αγγελίδης, εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Στέλλα Γλιάνα στην ασυνταξία της εκπομπής. Μιλάμε με τον Τάσο Σωτηράκη, ηθοποιό, μουσικό και θα το πω έτσι και σκηνοθέτη της θεατρικής παράστασης «Ρίσκο». Συζητάμε για τον Άρη που είναι για τρίτη φορά, είναι η τρίτη χρονιά τώρα που ανεβαίνει στο Σανίδη. Η πέμπτη. Πω, χάσαμε το μέτρημα. Λοιπόν, να πούμε ότι είναι ένας μονόλογος της αξέχαστης Σοφίας Αδαμίδου, με την οποία έχεις συνεργαστεί πολύ και είχες και μια πολύ στενή φιλία, έτσι.
Ναι, ναι, ήμασταν αδερφικοί φίλοι με τη Σοφία. Πώς ήταν να δουλεύεις με τη Σοφία, και όχι μόνο και στο έργο αυτό, όχι μόνο στον Άρη, αλλά συνολικά έτσι, ένας ξεχωριστός άνθρωπος. Ένας άνθρωπος έξω καρδιά, ένας άνθρωπος που αγαπούσε πάρα πολύ την τέχνη, αγαπούσε το θέατρο, αγαπούσε τους ανθρώπους. Θα μπορούσαμε να κάνουμε μια ολόκληρη εκπομπή για να μιλάμε για τη Σοφία. Τι να πω, ακόμα δεν έχουμε καταλάβει δηλαδή ότι έχει φύγει από δίπλα η Σοφία. Και νομίζω ότι είναι χρέος μας να ανεβάζουμε τα έργα της, τα οποία είναι πολλά, είναι πάρα πολλά. Και αυτά που ξέρουμε και άλλα πολλά που δυστυχώς έχουν μείνει στο σιρτάρι και έχουμε κάποια στιγμή να βγουν και να ανέβουν στη θεατρική σκηνή. Μακάρι, μακάρι. Σε εμπιστευόμαστε απόλυτα σε αυτό, να σου πω. Λοιπόν, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Προς το παρόν έχουμε τον Άρη. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Πάμε να δούμε λίγο κάποια πράγματα τώρα που ετοιμάζεις εσύ. Έχεις μια πολύ πολύ καλή πορεία με τα Κόκκινα Φανάρια στο θέατρο το 22, με τον Άρη που είναι πέμπτη χρονιά, 7 καραντινάτες ιστορίες επίσης, Άγριες Μέλισσες στην τηλεόραση, Περιόνου Σκιάς και Αμαχίες, Η Κατάρα του Στόκβιλ. Πολύ πολύ καλή δουλειά. Και τι άλλο ετοιμάζεις, δηλαδή τι σκέφτεσαι, τι έχεις στο νου σου, τι προγραμματίζεις για το μέλλον? Δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο προγραμματισμό. Δηλαδή τώρα τρέχει, όπως είπαμε, η παράσταση στο Ρίσκο. Θα δούμε τι θα κάνουμε με τον Άρη. Από την άλλη, εγώ συνεχίζω τα γυρίσματά μου στο Κόκκινο Ποτάμι, που είμαι φέτος. Συνεργάζομαι και πρώτη φορά με τον κύριο Μανουσάκη. Μια εξαιρετική συνεργασία. Ένας εξαιρετικός και φοβερός σκηνοθέτης και άνθρωπος που αγαπάει και εκείνος πάρα πολύ τους ηθοποιούς του. Πραγματικά είναι ευλογία να συνεργάζεσαι με τέτοιους ανθρώπους που έχουν μια τεράστια πορεία στην ελληνική τηλεόραση. Τι να πω, εντάξει, παλεύω όπως παλεύουν τόσοι άνθρωποι του χώρου μας, να βρισκόμαστε σε δουλειές, να μπορούμε να επικοινωνούμε με τους ανθρώπους, να κάνουμε αυτό που αγαπάμε. Θέατρο, μουσική, τηλεόραση. Απλώς δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι προγραμματισμοί. Αυτό που με καίει περισσότερο είναι το πώς θα προχωρήσει ο Άρης αυτή τη στιγμή. Ναι. Μου κάνει εντύπωση τώρα αυτό που είπες, ας πούμε, για τον κύριο Μανουσάκη. Εμείς που είμαστε στην απέξω, έχουμε μια εικόνα ενός σκηνοθέτη, συνολικά την εικόνα του σκηνοθέτη, ο οποίος είναι σκληρός, αδίστακτος, επιθετικός, όχι, μην το κάνεις έτσι, κάτω αλλιώς. Δηλαδή, σε μια, όπως βλέπουμε προφανώς και σε κάποιες ταινίες, σε μια άλλη φιλοσοφία από αυτή που μας περιγράφεις, και είναι πραγματικά εντυπωσιακό να μπορείς να λειτουργήσεις έτσι. Καμία σχέση. Ίσα-ίσα είναι το άκρος αντίθετο. Είναι ένας άνθρωπος με εξαιρετικό χιούμορ, εργατικός, σε βαθμό που τρελαίνεσαι δηλαδή. Να τον βλέπεις να δουλεύει ακίνητος από το πρωί που ξεκινάει το γύρισμα, δηλαδή μέχρι το τέλος της βάρδιας, ακούραστος, με το χαμόγελο, να βοηθήσει μέσα σε όλα. Δεν είναι δηλαδή ο τυπικός σκηνοθέτης που κάτσε μια καρέκλα και απλώς δίνει εντολές. Ίσα ίσα που είναι εκεί μαζί σου, πασχίζει, τον ενδιαφέρει αυτό που κάνει. Είναι πραγματικά πολύ όμορφο να συνεργάζεσαι με τέτοιους ανθρώπους και να μοιράζεσαι. Μοιράζονται μάλλον την εμπειρία τους μαζί σου, με εμάς τους νεότερους. Πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα, ή πώς είναι τα πράγματα, να μην βάλω εγώ τον ορισμό της λέξης, πώς είναι τα πράγματα στο χώρο σας, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια που πέρασε και η ιστορία με τις απαγορεύσεις, με την πανδημία, με 1002, και είναι σίγουρα ο κλάδος ο δικός σας ένας από τους κλάδους που ζορίστηκε και πιέστηκε έντονα και πολύ. Πάντα ήταν δύσκολα. Όπως σε όλες τις δουλειές, έτσι και στη δική μας, πάντα ήταν δύσκολα. Δηλαδή, καμία δουλειά δεν είναι εύκολη. Απλώς το κακό σε εμάς, και φάνηκε δηλαδή και τώρα και με το Προεδρικό Διάταγμα 85, αλλά και με τον τρόπο που αντιμετωπίστηκε γενικά ο πολιτισμός μέσα στην πανδημία, υπάρχει μια απαξίωση του πολιτισμού, την οποία πραγματικά πολλές φορές δεν μπορώ να την καταλάβω. Ο πολιτισμός στην Ελλάδα θα έπρεπε να προάγεται. Να προάγεται, να είναι πιο ψηλά από όλα, γιατί ο πολιτισμός και η τέχνη είναι παιδεία. Αυτή η απαξίωση απέναντι στον πολιτισμό, απέναντι στους εργάτες του πολιτισμού,
Δεν ξέρω πώς να την περιγράψω. Μου κάνει φοβερή εντύπωση όλο αυτό το πράγμα και προσπαθώ να καταλάβω πού αποσκοπεί όλο αυτό. Γιατί αυτή η απαξίωση, γιατί να, τώρα το τελευταίο με τα πτυχία μας, το να μας ξαναγυρίσουν, δηλαδή στο ότι ήμασταν ειδίκευτοι, το ότι έχουμε τελειώσει απλώς ένα λύκειο σπουδές χρόνων, οι περισσότεροι από εμάς έχουμε φτύσει αίμα μέσα στις δραματικές σχολές, μένοντας εκεί 3-4 χρόνια και δουλεύοντας ασταμάτητα για από 8 μέχρι 14 ώρες, και μετά να προσπαθήσουμε να βγούμε έξω στο επάγγελμα, στην παραγωγή, να βρούμε δουλειά, να χτίσουμε μια πορεία, γιατί δεν μου άρεσε η λέξη καριέρα. Να χτίσουμε μια πορεία, μια διαδρομή. Μου κάνει πραγματικά φοβερή εντύπωση. Όχι ότι σοκάρομαι, όχι, ναι. Δεν μπορώ να πω ότι σοκάρομαι, αλλά γιατί αυτός ο πόλεμος, γιατί αυτή η απαξίωση σε κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Ελλάδα γενικώς. Και αυτό το πράγμα λέγεται πολιτισμό. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Πραγματικά δεν μπορώ. Μήπως αυτή η παιδεία ενοχλεί, προβληματίζει, ανησυχεί? Γιατί καταλαβαίνεις ότι μέσα από τον πολιτισμό διεγείρεται και ο νους, και όταν αρχίζει και στροφάρει το μυαλό, σκέφτεται πράγματα και λέει πράγματα και αναζητεί πράγματα και διεκδικεί πράγματα. Μήπως είναι καλύτερα να είναι όλοι λίγο μακριά και ξεχασμένοι από όλη αυτή την ιστορία για να μην ζητάνε και πολλά? Λέω το πώς θα μπορούσε να υπάρχει μια, ας τη χαρακτηρίσουμε, πολιτική, σε εισαγωγικά θα βάλω εγώ, σκέψη πάνω σε αυτό. Προφανώς και αποσκοπικά σε αυτό το πράγμα, γιατί το θέατρο, για να μιλήσουμε για το θέατρο είναι παιδεία και κάθε παράσταση είναι μια πολιτική πράξη. Είχε πει κάποτε είχα διαβάσει ότι είχε πει κάποτε η Θάτσερ, για ποιο λόγο λέει να πρημοδοτήσουμε οικονομικά, λέει, το θέατρο, αφού το θέατρο από μόνο του είναι αντισυστημικό. Και τα τελικά που έρχεται και στο σήμερα, δηλαδή στην Ελλάδα, είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Είναι πραγματικά φοβερό αυτό το πράγμα. Είναι σαν την κοινωνιολογία. Να προάγει την παιδεία μέσα από την τέχνη, ναι, την πολιτική κρίση, και να δημιουργείς ανθρώπους οι οποίοι βγαίνοντας από μια παράσταση είναι προβληματισμένοι και μπορεί, αν όχι να διαμορφώσουν μια άποψη, αλλά να μπουν στη διαδικασία να διαβάσουν, να ανοίξουν ένα βιβλίο επειδή τους έχει προβληματίσει αυτό που έχουν δει, και να δουν διαφορετικά τα πράγματα, ξαφνικά τσουπ, έρχεται ένα μαχαίρι και σου λέει: όχι κύριε, τίποτα. Θα σας πετάξουμε στον κάδο των αχρήστων, γιατί εμείς θέλουμε να προάγουμε κάτι άλλο. Ναι, το άλλο ποιο είναι? Το άλλο το ζούμε καθημερινά. Mm-hmm. Το άλλο το ζούμε καθημερινά. Από πού να το πιάσουμε, δηλαδή, και από πότε να το πιάσουμε? Από την ακρίβεια στα προϊόντα που χρειαζόμαστε του σούπερ μάρκετ, από τα καύσιμα, από τα εργασιακά τα οποία έχουν ξεφτυλίσει, τα έχουν εκμηδενίσει, από πού να το πιάσουμε και πού να το αφήσουμε το πράγμα. Δηλαδή αντί να ασχολιόμαστε με αυτά, ασχολιόμαστε με όλα τα άλλα τα οποία μας τροφοδοτούν και μπαίνουμε στη διαδικασία αυτή που και η ίδια η παράσταση το ρίσκο αναφέρει μέσα από το όνομα της, μέσα από τα λόγια της μάνιας, ας πούμε, του συμβιβασμού, το μη μιλάς, η τρομοκρατία, να φοβάσαι, να μην κινηθείς, να μην πεις τη γνώμη σου, γιατί δεν ξέρεις αύριο τι σου ξημερώνει, και να ακολουθείς αυτή τη γραμμή που σου έχουν επιβάλει ουσιαστικά να ακολουθείς. Ναι. Κάτι σαν να λέμε η συνέχεια του μακαρθισμού και όλες τις εξέλιξεις αυτής της ιστορίας, που είχε και έντονο στίγμα στον καλλιτεχνικό κόσμο και εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα, υπήρξε μια κίνηση διαμαρτυρίας, μια συγκέντρωση, μια πορεία. Υπάρχουν κινητοποιήσεις ενάντια σε αυτό το απαράδεκτο προεδρικό διάταγμα. Από εδώ και πέρα τι γίνεται, πώς σκέφτεστε να το πάτε και πώς σκέφτεστε να διεκδικήσετε το αυτονόητο? Δηλαδή ότι δεν έχετε πάει 2 και 3 φορές στο λύκειο και έχετε 2 και 3 διαφορετικά πτυχία, πολιτήρια λυκείου. Το θέμα είναι να δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει ότι δεν είμαστε μόνο εμείς. Δηλαδή, αν ξεκινάνε από εμάς, αυτό το πράγμα έχει κάποιο σχέδιο προφανώς, το οποίο θέλει να πάει και αλλού, να πιάσει και άλλους κλάδους. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, πραγματικά δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Μπορεί μερικές φορές να ακούγεται αυτό σε σημασμένο, αλλά δεν είναι. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος από το να δει ο κόσμος έξω να διαμαρτυρηθεί.
για διεκδικότερα στα δικαιώματά του. Εδώ πέρα εμάς μας έχουν καταργήσει ένα δικαίωμα και πρέπει να βγούμε έξω στους δρόμους και όχι μόνο μία και δύο και τρεις και τέσσερις φορές και όσες φορές χρειαστεί να διαμαρτυρηθούμε για να δικαιωθούμε. Και αν χρειαστεί να περάσουμε και σε νομικά πλαίσια, θα περάσουμε και σε νομικά πλαίσια. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται με μία μονοκονδυλιά να διαγράφεις θητείες εκπαίδευσης χρόνου. Ναι. Δεν γίνεται. Όλη αυτή η ιστορία, όπως την περιγράφεις, έχει υπογραφή μίας λέξης. Τη βλέπω εδώ μπροστά μου, ντροπή. Το ερμηνεύεις εσύ, Τάσος Σωτηράκης, ντροπή και επανερχόμαστε. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο. Η Στέλλα Γκλιάνα έχει κάνει την αξιταξία και κάνει καθημερινά την αξιταξία της εκπομπής. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στη ρύθμιση του ήχου και μιλάμε με τον Τάσο Σωτηράκη για πολλά και διάφορα. Είχαμε ανοίξει κουβέντα πριν από το τραγούδι και μάλιστα είναι χαρακτηριστικός και ο τίτλος που έχει το τραγούδι, ντροπή, για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στον χώρο του πολιτισμού. Εν τω μεταξύ, χαίρομαι που το βάλατε αυτό, γιατί αυτό είναι ένα κομμάτι που είχε γραφτεί για την παράσταση Φίτη Συστήματο και κάτι κρύο με το Οικείο Θέατρο. Mm-hmm. Ένα έργο βασισμένο πάνω στο κυκλισμένο των θυρών του Σάρτρε. Ναι. Χαίρομαι, ευχαριστώ πάρα πολύ που βάλατε το συγκεκριμένο κομμάτι. Εμείς ευχαριστούμε που το έχεις γράψει, μελοποιήσει και εκτελέσει. Λοιπόν, και μιας και μιλάμε για εκτελέσεις, βλέπω εγώ τώρα με μια άλλη έννοια την άλλη έννοια της λέξης, ότι υπάρχει μια τακτική μεθόδευση εκτέλεσης του οτιδήποτε καλλιτεχνικού. Και αυτό συζητάμε με τον Τάσο Σωτηράκη. Συγγνώμη, Τάσο μου, ο λαιμός μου, έχουμε κολλήσει αυτή την ιστορία. Μετά τον COVID ήρθαν αυτές οι ιώσεις. Οι οποίες ιώσεις. Είναι άλλο πράγμα, ρε παιδί μου. Δεν είναι αυτό που περνάγαμε μια-δύο μέρες. Είναι 20 μέρες βήχης, αυτό ξέρω, καταπίνεις. Δεν τελειώνει με τίποτα. Τι να πω, τι μας έχουν ποτίσει τώρα και με αυτά τα εμβόλια και όλα αυτά τα κόλπα, ποιος ξέρει. Λοιπόν, λέμε για τον καλλιτεχνικό κόσμο, για τις δυσκολίες που περνάει. Και έριξες κι εσύ μία τάκα ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο σε εμάς. Είναι συνολικό. Είναι σε όλους τους χώρους τους εργασιακούς. Έτσι. Και εκεί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι είναι η αντίδραση. Γιατί αν καθόμαστε συνέχεια στη γωνία, στο ring, εκεί που ενώνονται τα σκηνιά και τρώμε μπουνιές, λογικό είναι κάποια στιγμή σαλιζόμαστε, πέφτουμε και τελειώνει η ιστορία. Δηλαδή, αν δεν αντιδράσεις σε κάτι το οποίο είναι απόλυτα λογικό ότι χρειάζεται αντίδραση, δηλαδή δεν μπορεί να σβήσεις από το χάρτη τη λέξη πολιτισμός. Ιδιαίτερα σε μια χώρα η οποία γέννησε τον πολιτισμό. Μα αυτό είναι και το παράδοξο. Αυτό είναι και το παράδοξο, ότι συνέχεια λέμε ότι εμείς είμαστε το λίκνο του πολιτισμού και η Ελλάδα έτσι και η Ελλάδα αλλιώς με τον πολιτισμό, με το θέατρο και. Και ξαφνικά έρχεσαι το 2023, έτσι τέλος 22, αρχές 23, να πεις ότι σας υποβιβάζω, δεν σας υπολογίζω, είσαστε τίποτα. Χορευτές, ηθοποιοί, μουσικοί, όλοι, οικαστικοί, γιατί, από πού και και στο κάτω κράτος της γραφής η ερώτηση είναι πολύ απλή. Με ποιο δικαίωμα, επειδή είσαι πολιτική αρχή. Δηλαδή, αντί αυτό το πράγμα να το προάγεις, να το βγάλεις έξω, να το αναπτύξεις, να του δώσεις το βήμα που χρειάζεται, ξαφνικά τι. Πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν ξέρω, αλλά δεν είμαστε μόνο εμείς. Πραγματικά δεν είμαστε μόνο. Γενικά το βλέπεις και σε άλλους κλάδους, το πώς μεταχειρίζονται τους εργαζόμενους, ο κόσμος, οι εργοδότες, η πολιτεία. Απλώς εμάς μας δόθηκε ένα βήμα παραπάνω, επειδή είναι η δουλειά μας είναι μια δουλειά η οποία εκτίθεται. Δόθηκε, Τάσο, με αυτό το βήμα παραπάνω από τα μέσα ενημέρωσης, γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε και με μια άλλη ιστορία, έτσι. Έχουμε τα μέσα ενημέρωσης τα οποία είναι, ας το πούμε, σε μια συγκεκριμένη γραμμή και ρότα. Και γράφουν, λένε, παρουσιάζουν σχεδόν όλα το ίδιο πράγμα. Και πράγματα τα οποία ενδιαφέρουν τον κόσμο και ενδεχομένως να έχουν και κάποια ουσία, βλέπεις ότι περνάνε σε αυτό που λέμε εμείς, παιδί μου, στη δημοσιογραφική σκαλέτα. Στο θεματολόγιο περνάνε πολύ χαμηλά και ίσως και καθόλου. 10ο θέμα, 15ο θέμα. Ποιος θα ασχοληθεί τώρα με τους καλλιτέχνες, ποιος θα ασχοληθεί με τους ανθρώπους του πολιτισμού. Ωραία, είναι ένα προεδρικό διάταγμα, θα περάσει. Θα βγούνε, θα φωνάξουν κάνα δύο μέρες. Θα γίνει εκεί και ένα σαματά εκεί με τα ΜΑΤ. Θα τους δείξουμε και λίγο στα κοινωνικά δίκτυα. Και πάει, πέρασε και περνάει όλη αυτή η ιστορία. Έτσι. Ναι, περνάει γιατί βασίζεται στην επανάσταση του διαδικτύου.
Έτσι, είναι αυτό που λέμε, που το φωνάζουμε συνέχεια, το ότι και βάζω και εμένα τον εαυτό μου μέσα, παρόλο που εγώ δεν γράφω. Αποφεύγω να γράφω, αλλά είναι η εύκολη λύση. Είμαι μπροστά σε έναν υπολογιστή, είμαι μπροστά σε ένα πληκτρολόγιο, απρόσωπα, χωρίς καμία θέση. Σχολιάζω, κρίνω, κατακρίνω και νομίζω ότι κάτι έχω κάνει, ενώ είναι θέμα χρόνου να χτυπήσει και τη δική μου πόρτα το πρόβλημα που χτυπάει τις άλλες πόρτες. Αυτό τους αρέσει, έχουν βολευτεί σε αυτό, όπως έχουμε βολευτεί και εμείς αυτό, η εύκολη λύση. Ενώ δεν είναι έτσι, δεν κάνει, δεν μπορείς να προχωρήσεις, να διεκδικείς τίποτα μέσα από ένα πληκτρολόγιο στο σπίτι σου, στο καναπέ σου, στη γωνιά σου. Σίγουρα, αλλά μαθαίνουμε και πράγματα. Δηλαδή υπάρχουν εικόνες που αν δεν υπήρχαν τα κοινωνικά δίκτυα, για παράδειγμα, δεν θα τις βλέπαμε, και είναι εικόνες αυτές που αποκρύπτονται συνολικά και οργανωμένα από κάποια μέσα ενημέρωσης. Έτσι, οπότε υπάρχει και μια είδηση εκεί, την οποία βέβαια πάντα πρέπει να την διπλο-τριπλο-τσεκάρεις, να δεις τι είναι, τι ισχύει κλπ. Αλλά υπάρχει και εικόνα τώρα και είναι λίγο πιο διαφορετικά τα πράγματα σε αυτό το τομέα. Το θέμα είναι πώς τα χρησιμοποιείς, να μην σε χρησιμοποιούν αυτά τα μέσα. Εμένα αυτή πάντα ήταν η άποψή μου, ότι είναι μέσα τα οποία πρέπει να βρούμε τον τρόπο εμείς να τα χρησιμοποιούμε και όχι εκείνα να μας χρησιμοποιούν. Προς το παρόν έχουμε πέσει στη λούμπα όλοι να μας χρησιμοποιούν τα μέσα, αντί να τα χρησιμοποιούμε εμείς. Λοιπόν, Τάσο μου, θα κάνουμε μία ανακεφαλαίωση. Θα πούμε ότι η θεατρική παράσταση Ρίσκο βρίσκεται στη σκηνή στο θέατρο Όλβιο που είναι στον Κεραμικό. Κάθε Τετάρτη, είπαμε, έτσι. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 9. Πάρα πολύ ωραία. Και επίσης συνεχίζεται και η θεατρική παράσταση Άρης για πέμπτη χρονιά. Ξεκινήσατε με την Πάτρα. Προφανώς θα υπάρχουν και άλλες τέτοιου είδους περιοδίες, γιατί ήταν εντυπωσιακή η ανταπόκριση. Κοίτα, από τα κοινωνικά δίκτυα το έχω δει εγώ αυτό, έτσι. Είδα εικόνες, γιατί ήταν πραγματικά και ο κόσμος, και είδα και σχόλια τρίτων, δηλαδή όχι εμείς που λέμε, εγώ που σε είδα, εσύ που μου λες. Είδα σχόλια τρίτων για την παράσταση και όντως ήταν μια πολύ πολύ όμορφη και ζεστή εικόνα. Και τι άλλο, ό,τι βγάλει πορεία, έτσι. Ό,τι βγάλει πορεία. Κόκκινο ποτάμι, συνεχίζουμε τα γυρίσματά μας, την τηλεόραση και ό,τι βγάλει πορεία ακριβώς. Ωραία. Λοιπόν, Τάσο μου, να είσαι καλά, εύχομαι πάντα τα καλύτερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε και εσείς καλά, εύχομαι πάλι καλή χρονιά, με υγεία, αγάπη, αγώνα, δεν πρέπει να το βάζουμε κάτω, πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι, η ζωή είναι μπροστά μας για όλους και πρέπει να την πάρουμε από τα μαλλιά. Έτσι. Αυτή είναι η άποψή μου. Και εύχομαι να μπορέσω να ξεκλέψω λίγο χρόνο ακόμα για ακόμα μια φορά να δω τον Άρη. Ήταν πραγματικά εντυπωσιακή και η δική σου ερμηνεία και όλο το έργο όπως έχει γραφτεί από την Σοφία. Και προτείνω το ίδιο ανεπιφύλακτα να το κάνει πολλοί κόσμος. Λοιπόν, σε χαιρετώ, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Με δικό σου τραγούδι σε χαιρετάμε. Make out, ζωντανή είναι αυτή η ερμηνεία. Και αμέσως ακολουθεί ο Προκόπης Αγγελόπουλος. Εμείς ραντεβού και πάλι αύριο στις 9. Να είστε καλά.